Αγαπητέ Λοΐσο, χαίρομαι που είσαι κοντά μας για να δείξεις αυτά εδώ πέρα τα φαινόμενα, αυτές τις ακαθαρσίες, αυτό το σκουπιδαριό το οποίο βρίσκεται κάτω από το δέντρο του Αγίου Παντελεήμονα. Στα 10 μέτρα από τον Άγιο Παντελεήμονα βρίσκονται αυτές οι βρωμιές, αυτές οι δυσοδίες. Αναγκαστήκαμε, αγαπητέ Λοΐσο, να πάρουμε δικό μας μηχάνημα, να μην επιβαρύνουμε κανέναν, να μην υποχρεωνόμαστε κανέναν, γιατί πολλές φορές υποχρεωθήκαμε, αλλά δυστυχώς ανταπόκριση δεν βρήκαμε. Έτσι λοιπόν πήραμε το δικό μας μηχάνημα, ήρθαν οι δικοί μας ανθρώποι, ήρθαν οι εθελοντές, τα παιδιά του Αγίου Παντελεήμονα εδώ πέρα, τα πνευματικοπαίδια μου, και έρχονται εδώ πέρα να καθαρίσουμε την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Κοιτάξτε να δείτε, εχθές λυπήθηκα πάρα πολύ, γιατί το όμορφο νησί μας που ήρθανε τουρίστες και καθόντουσανε μπροστά στα σκουπίδια και τραβούσανε και γελάγανε, του λέγανε στα ξένα. Εγώ εκεί την ώρα που τους άκουσα και τους έβλεπα που φωτογραφίζανε, ας πούμε, το περιβάλλον, λυπήθηκα πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη ήρθε η μπολντόζα και πήρε τα σκουπίδια από εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι σωστό πράγμα. Ξέρετε ότι επανελειμμένως έχω δει εγώ εδώ πέρα οδοκαθαριστές στον Άγιο Παντελεήμονα, περνάνε τυπικά απ' έξω, άμα δούνε καμιά γόπα τη μαζεύουνε, και όταν τους έδειξα εγώ τους λέω τι πράγματα είναι αυτά ρε παιδιά εδώ πέρα, λέει είναι αλλουνώνε δουλειά, δεν είναι δική μας δουλειά. Λοιπόν, εφόσον είναι αλλουνώνε, αναγκαστήκαμε και εμείς, δίχως να ψυχρανθούμε με κανέναν, δίχως να στενοχωρήσουμε κανέναν, απλώς έχουμε ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί εδώ σε αυτή την ευλογημένη ενορία του Αγίου Παντελεήμονα που μεγαλουργεί με την αγάπη του και με τις προσφορές του και με τις δωρεές του και με τα συσίτια του να βρίσκονται αυτά τα παράδεκτα πράγματα, η βρωμιά. Πρέπει να συνετιστούμε όλοι μας και να μην πάμε και πετάμε κάτω από τα δέντρα ή μέσα στα αρχαία τα σκουπίδια. Μας λείπει η παιδεία, αγαπητέ μου Λοΐζο. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε, δεν πάει άλλο, δεν πάει ο άλλο. Δεν μπορώ, απεχθάνουμε τη βρωμιά. Εκεί από κάτω να δεις πάλι έχει σκουπίδια. Και τώρα θα κάτσουμε εμείς να κόψουμε όλα τα χορτάρια δίπλα στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, γύρω-γύρω μέχρι τα σκουπίδια κάτω όλα, για να ευπρεπίσει, να ομορφύνει η ενορία μας, το περιβάλλον μας, γιατί θέλουμε να είμαστε σωστοί, όμορφοι. Δηλαδή ένα τόσο όμορφο νησί όπως είναι το νησί μας, που το αγαπάμε και το λατρεύουμε, ας πούμε, να έχει αυτά τα χάλια. Εγώ στενοχωριέμαι και μιλάω μέσα με πόνο από την καρδιά μου, μέσα από την καρδιά μου. Δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Πρέπει, ας πούμε, όλοι οι υπεύθυνοι να κάνουν μια προσπάθεια οι άνθρωποι. Μπορεί να έχουν και αυτοί δίκιο, είτε ο Α είτε ο Β. Όλοι μαζί από κοινού, όλοι μαζί να βοηθήσουμε κι εμείς να γίνονται αυτές οι καθαριότητες. Αλλά μην τα αφήνουν όλα επάνω μας, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Τέλος πάντων, αρκετά σας είπα και σας ζάλισα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα, καλή Αγία Μεγάλη Εβδομάδα. Αγάπη μεταξύ μας, ενωμένοι μαζί, να βγούμε από το αδιέξοδο. Και την Κυριακή. Την Κυριακή είναι η μεγάλη μέρα. Ύστερα από την Κυριακή που μας πέρασε, που δώσαμε τα 1200 κιλά κρέας, την Κυριακή που μας έρχεται θα δώσουμε τα ψάρια μας, θα δώσουμε το ψωμάκι μας, θα δώσουμε το λαδάκι μας. Όσοι προσέλθουν από εδώ πέρα, όσοι περάσουν θα πάρουν ευλογία τα ψαράκια τους. Προσφορά αγάπης από τον καπετάν Τσετίν Καραοσμάν, που αυτός ο άνθρωπος στηρίζει την ενορία μας με όλη του την αγάπη. Όλες οι ψαριές που θα κάνουμε δύο μέρες που θα ψαρέψουμε, όλα τα ψάρια θα πάνε για τον Κοσμάκι. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε εσάς προσωπικά, στον τηλεοπτικό σταθμό σας, και καλή συνέχεια.